μας σε αυτή την λαμπερή βραδιά απόψε. Τους νέους μας ποιητές, μαθητές από σχολεία, από δημοτικά και γυμνάσια. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα ποιήματά τους, το ένα καλύτερο από το άλλο και ήθελαμε να σας πούμε ότι σε αυτό εδώ το ανθολόγιο είναι όλα τα ποιήματα μέσα. Θα έχετε την ευκαιρία εδώ να θαυμάσετε τα παιδιά όπως τα θαυμάσαμε κι εμείς. Και αυτό το υπέροχο βιβλίο με την πένα της ψυχής των παιδιών το επιμελήθηκε η κυρία Σταυρούλα Βενιέρη, που είναι μέλος της εστίας μας και επίσης είναι από τις εκδόσεις Κούρος η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βενιέρη. Και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να έρθει ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών να μας μιλήσει, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε και τιμάτε την ζακυνθινή εστία και την τεράστια, θα λέγα, προσφορά στο χώρο. Δεν θα καλύψω θέματα ομιλητών και δεν θα σταθώ περισσότερο στο θέμα, σεβόμενος το χρόνο και τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Εκλητοί προσεκλημένοι φίλες και φίλοι, μόνο δύο λόγια. Ευχαριστώ για την παρουσία σας πρωτίστως. Ένα θερμότατο ευχαριστώ στην Ζακυνθινή Εστία και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξαιρετική τους πορεία και παρουσία στα λογοτεχνικά και κοινωνικά μας δρόμενα. Εκλεκτοί φίλοι, μείζον φορέας λογοτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανταπόκρισης στην πράξη και στη ζωή, παραμένει και συνεχίζει να παραμένει στα χνάρια των μεγάλων προσωπικότητων της χώρας μας η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Χωρίς διακρίσεις, με πολύ σεβασμό στο έργο του λογοτέχνη. Το 2019 έκλεισε με 120 εκδηλώσεις. Το 2020 και 2021 με σοβαρό άνοιγμα σε εκδοτικούς οίκους, νομαρχιακά σωματεία κλπ. Και οικαστικούς φορείς συνέχισε με 62 εκδηλώσεις. Και μόνο το 2022 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 36 εκδηλώσεις. Φυσικά στηρίξαμε αρκετές από τις προαναφερθήσεις και εκτός της ιστορικής αίθουσας της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, Γενναδίου και Ακαδημίας. Στο σημερινό και προκείμενο και σοβαρότατο θέμα της παιδικής λογοτεχνίας που αρχίζει για πρώτη φορά να ανακοινείται στο χώρο, και αυτό είναι μεράκι θα έλεγα το Καρακασίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας, αρχίζει να αχνοφαίνεται μια πολύ αγαπητή φίλη, προσεγμένη προσπάθεια ανάδειξης της λογοτεχνικής δημιουργίας για μικρές ηλικίες. Με προσανατολισμό στην παράδοση, στη μυθολογία και με πολλά στοιχεία ηθικού, εκπαιδευτικού και διδακτικού περιεχομένου, όπως και μορφοποιημένα σε θεατρικό λόγο. Όποιος ερευνά εκλεκτή φίλη τις πηγές της θεατρικής τέχνης βλέπει πόσο αξεχώριστα είναι το θέατρο με την ποίηση. Στόχος του είναι ψυχαγωγικός και διασκεδαστικός. Θα λέγαμε, γράφει ο ιατροφιλόσοφος Ιάσονας Ευαγγέλου, πως η ποίηση υποστασιοποιεί παραπλήσιες επιθυμίες και οράματα. Ιδιαίτερα στον Σέξπιρ συναντάμε τον ευγενέστατο αραβόνα της ποίησης και του θεατρικού λόγου, όπως αργότερα και στο Λόρκα. Ο θεατής μεταναστεύει σε άλλους κόσμους και γίνεται κοινωνός ξένων συγκινήσεων και ιδεών. Η λογοτεχνία για παιδιά χρήζει πολλής ευαισθησίας, χωρίς άσκοπη σπατάλη γλώσσας και λέξεων, με ιδιαίτερη προσήλωση στην εικονοπλασία της πράξης και της συμμετοχής του νέου και της νέας, με αισιόδοξη πάντα προοπτική και ανέργεια στα σημερινά πράγματα. Θα είναι το ευτυχέστερο γεγονός, Γιάννη, φίλε Καρακασίδη, σήμερα ένας διαγωνιστικός, θεατρικός, ποιητικός και ηθογραφικός λόγος να ακουμπήσει την παιδική ψυχή στον νεοέλληνα. Θα είναι πραγματικά ευτυχία αν αυτό το έργο και πιστεύω να ευοδοθεί. Σας ευχαριστώ για το κουράγιο και το μεράκι σας. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Και τώρα να έρθει στο βήμα ο Πρόεδρος της Ζακυνθινής Εστίας. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, γονείς των παιδιών, μαθητές. Α, για να σας ρωτήσω, μαθητές, ποιοι έχετε την κυρία Σοφία? Ένα, δύο, τρεις. Πώς θα πάτε? Για πείτε μου, μην κοιτάζει, δεν κοιτάζει. Την αλήθεια. Την αλήθεια, για πείτε μου. Είναι καλή καθηγήτρια? Τώρα τι θα πείτε? Τελείωσαν οι βαθμοί. Ό,τι πήρατε, πήρατε καλέ. Σας ευχαριστώ πολύ και στις γονείς που είστε εδώ μαζί με τα παιδιά σας. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Ξενοπούλιου Βιβλιοθήκης που δεν είναι εδώ, αλλά αυτή με έβαλε πέρυσι σε μια γιορτή που είχαμε ένα αφιέρωμα στον Ξενόπουλο, γιατί η Ζακυνθινή Εστία κάθε χρόνο τον Αύγουστο έχει ένα τετραήμερο ή πενθήμερο λογοτεχνικό και πολιτιστικό στη Ζάκυνθο. Και μου έδωσε το ένασμα να βάλω το μαθητικό διαγωνισμό και από τα παιδιά του Δημοτικού. Άναψαν μια σπίθα, πραγματικά. Αλλά αυτή την προσπάθεια όλη του διαγωνισμού δεν μου άρεσε να είναι με ένα τριαντάφυλλο στο τέλος και το βραβείο να το πάρουμε σπίτι μας. Γι' αυτό το αποτυπώσαμε στο βιβλίο, να μείνει. Είναι ένα δύσκολο. Από παιδιά για παιδιά, η ποίηση. Έχετε μια εξαιρετική καθηγήτρια, τη Σοφία. Θα τα πούμε στο τέλος, θα τα πούμε μετά. Εκτός από το βραβείο σας, η πρώτη 10, θα πάρετε και ένα βιβλίο «Η Ζάκυνθος ταξίδι στο χθες», των εκδόσεων Περίπλους, του φίλου μου του Διονύση του Βίτσου, συγγραφέας η Ανδρονίκη Αθανασιάδη, μια εξαιρετική δικαστικός που πέρασε το 2012 από τη Ζάκυνθο και ήταν η αιτία να γράψει αυτό το βιβλίο που είναι με παιδιά για παιδιά που ανακαλύπτει τη Ζάκυνθο. Και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι μία προσφορά του μέλους της Ζακυνθινής Εστίας του Συμβουλίου, της Μαργαρίτας Νικολοπούλου, η οποία απόψε έχει μία άλλη γιορτή με το σχολείο της. Θα μου πείτε ποια είναι η Ζακυνθινή Εστία? Εμείς πρώτη φορά την ακούσαμε εξαιτίας του διαγωνισμού που έβαλε στο πρόγραμμα η Σοφία και ανακαίνισε. Ζακυνθινή Εστία Πολιτισμού είναι ένας πολιτιστικός κοινωνικός φορέας μέδρα την Αθήνα και αποτελεί ένα δημιούργημα μιας ομάδας ανθρώπων με όραμα, σε μια ιδέα δική μου που μας ενώνει οι δεσμοί αγάπης, καταγωγής της πατρίδας, της Ζάκυνθος. Της Ζάκυνθος, της μουσικής, των τεχνών, της ποίησης, το νησί του Σολομού, του Κάλβου, του Φόσκολου, του Ρώμα, του Ξενόπουλου, του Ντίνο Κονόμου και πολλών άλλων. Οι στόχοι της Ζακυνθινής Εστίας είναι η επιδίωξη, είναι πάντα μέσω αυτού να προβάλλει και το νησί μας. Αλλά από τις εκδηλώσεις είναι η αλληλεπίδραση των νέων. Αυτά που του είχαμε δώσει, 4 λέξεις σας δώσαμε: ελευθερία, φύση και περιβάλλον και ειρήνη. Μπορούσατε να γράψετε για οποιοδήποτε. Είναι λέξεις και στόχο που έχει γράψει ο Σολομός, ο Κάλβος, όλοι αυτοί. Από εκεί πήραμε το έναυσμα και σας δώσαμε αυτές τις λέξεις να γράψετε το δικό σας ποίημα. Και έτσι
κάνουμε ανάδειξη της ιστορίας του νησιού. Εμείς δίνουμε και υποτροφίες. Μπορεί κάποτε, τελειώνοντας το σχολείο, να τύχει να είστε και κάποια από εσάς υποτροφή μας. Μακάρι. Από εσάς εξαρτάται. Και η Κυθινή Εστία στηρίζεται από τα μέλη της. Μην νομίζετε ότι είμαστε κανένας κρατικός πίσω μας φορέας. Όχι. Αλλά να σας μεταφέρω και της Αντιπεριφερειάρχου Ζακύνθου ένα τηλεγράφημα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή συνέχεια στο έργο σας. Με εκτίμηση, Εκατερίνη Μοθωνέου, Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Πριν αρχίσει η μουσική και επειδή θα με διαδεχθεί στο βήμα η Σοφία Ισκλίδα, την ξέρετε καλά, την καθηγητρία σας. Για πείτε μου, τι ξέρετε. Για ένας να μου πει τι ξέρει. Εκτός από ότι είναι καλή καθηγήτρια, μου το είπατε. Να πούμε ορισμένα πράγματα για τη Σοφία Ισκλίδα, να τη μάθουν και οι γονείς σας, που δεν ξέρουν όλα. Η Σοφία Ισκλίδα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει δίπλωμα μάστερ παιδαγωγικής, διδακτορικό δίπλωμα συγκριτικής παιδαγωγικής και βεβαίωση ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας στη Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Επίσης έχει πιστοποίησει γνώσεις της γραφής Μπράιλε. Εργάζεται ως φιλόλογος, όπως ξέρετε, στα σχολεία σας. Δημοσιεύει άθρα σε έγκλητα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διοργανώσει διεθνείς και εγχώριες λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Βραβεύτηκε αντιστοίχως, δεν τα προλαβαίνει τα βραβεία που παίρνει από το εξωτερικό. Έχω χάσει το μέτρημα, παιδιά. Έχω χάσει ειλικρινά το μέτρημα από τα βραβεία Ελληνίδα ποιήτρια που παίρνει από το εξωτερικό. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, στην ιταλική, στην ισπανική, ρουμανική, αλβανική και βεγγαλική γλώσσα. Βιβλία και ποιητικές συλλογές της έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξέρετε που έφτασε η χάρη της μέχρι το Περού. Έχει εκδοθεί η ποιητική της συλλογή στο Περού. Αυτό πρέπει να το θαυμάζετε οι γονείς που έχετε τέτοια καθηγήτρια στα παιδιά σας. Είναι ακαδημαϊκή διευθύντρια του Τμήματος Λογοτεχνίας. Είναι αντιπρόεδρος της Ακυθνής. Καλά έκανα που την έκανα αντιπρόεδρο. Τι λέτε, παιδιά? Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και είναι μέλος και της Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Τώρα, πριν της δώσω το λόγο, ας αρχίσει η μουσική.
καλούμε την κυρία Σκλίδα, την αντιπρόεδρό μας, να έλθει να μιλήσει στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας στον ιστορικό χώρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, Κώστα Καρούσο, για τη φιλοξενία του και να τον συγχαρώ για τον πολύτιμο ρόλο του και την πολύπλευρη πολιτιστική και καλλιτεχνική του δράση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο της Ζακυνθινής Εστίας, τον Ιωάννη Καρακασίδη, για την εξαιρετική πρωτοβουλία διοργάνωσης του εν λόγω διαγωνισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο της Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκης. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στις εκδόσεις Κούρος για την έκδοση του εξαιρετικού ανθολογίου και προσωπικά στο Δημήτρη Φίκυρη και τη συγγραφέα υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων των εκδόσεων Σταυρούλα Βενιέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο μπράβο και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που πήραν μέρος στο διαγωνισμό μας, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που ενίσχυσαν και παρότριναν τα παιδιά να λάβουν μέρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ μια εκλεκτή συνάδελφο, τη Μαργαρίτα Κυριακίδου, που και βέβαια και όλους τους συναδέλφους, αλλά κυρίως τη Μαργαρίτα Κυριακίδου, γιατί στάθηκε δίπλα μου σε όλη αυτή την προσπάθεια, τον εξαιρετικό μουσικό του σχολείου μας, του Γυμνασίου Νέας Περάμου, τον Θεοδωρόπουλο, που σε συνεργασία κάναμε ωραία πράγματα και μελοποιήσαμε ποίηματα των παιδιών. Και τον ευχαριστώ πολύ. Οι γενικότεροι στόχοι του πρώτου μαθητικού διαγωνισμού που προκήρυξε η Ζακυνθινή Εστία Πολιτισμού ήταν η καλλιέργεια στους νέους ανθρώπους της αγάπης για τη λογοτεχνία, η ανάπτυξη της δημιουργικής και της κριτικής τους ικανότητας, η βελτίωση του γραπτού και του προφορικού λόγου, η δημιουργική έκφραση των εφηβικών προβληματισμών μέσα από γλωσσικούς και καλλιτεχνικούς κώδικες επικοινωνίας, καθώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και το άνοιγμα των σχολικών μονάδων στην τοπική κοινωνία. Οι μαθητές μας κλήθηκαν να ενεργοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη και το ταλέντο τους, εμπνεόμενοι από τις διαχρονικές και ακατάλλητες αξίες της πατρίδας μας, του πολιτισμού μας και της παιδείας μας, όπως τη φύση και το περιβάλλον, την αξία της ειρήνης, την ελευθερία. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι πολιτισμικές αξίες γενικά και ειδικότερα οι αξίες της ανθρώπινης προσωπικότητας, του ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη, της δημοκρατικότητας, της υπεράσπισης, της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της πατρίδας, καθώς και της διδασκαλίας της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, προβάλλονται ως μοχλός που κινεί προς τα εμπρός τα άτομα και τα έθνη. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του πλανήτη. Η ενθάρρυνσή τους, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη πράσινων συνήθειών θα αναπτύξει την οικολογική τους συνείδηση και θα σμιλεύσει την προσωπικότητά τους ώστε να σέβονται το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα θα μετατραπούν σε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ενήλικες, οι οποίοι θα επιλέγουν να προστατεύουν συνειδητά το περιβάλλον σε κάθε έκφραση της ζωής τους. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στο γενικότερο κλίμα των μεταβολών και των αναθεωρήσεων στο σχολείο έχει αναδυθεί μια εξαιρετική δυνατότητα στους μαθητές, η συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Ο θεσμός αυτός έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμούς επηρεάζει σημαντικά την πνευματική τους πρόοδο και εξέλιξη. Έρευνες και μελέτες έχουν αποδείξει ότι ενισχύεται
η δημιουργική πλευρά του εγκεφάλου και η λειτουργικότητα της ευφυΐας τους. Παράλληλα, αναδύεται ο ενθουσιασμός τους, αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα, αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, πνευματική ευελιξία, κοινωνική και ψυχική ανθεκτικότητα. Και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ιδιαίτερη σημαντική στη σημερινή εποχή, με τα ποικίλα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι μας. Άλλωστε, όλα τα εξαιρετικά πράγματα έχουν επιτευχθεί με ενθουσιασμό. Έτσι και ο μαθητής που συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς βλέπει από μία διαφορετική γωνία το σχολείο, καθώς αυτό συνδυάζεται με κάτι τόσο πρωτότυπο. Γι' αυτό, κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας, πρέπει, προκειμένου να παρωθηθούν οι μαθητές, να αφυπνίζεται το ενδιαφέρον τους, να συσχετίζεται η διδασκαλία με τις ανάγκες τους, να εξασφαλίζεται μεγάλη πιθανότητα για επιτυχία και να σχετίζεται η εσωτερική παρόθηση με τις εξωτερικές αμοιβές. Η ενθάρρυνση του μαθητή είναι ένα διαρκές μέλημα του εκπαιδευτικού. Επιδιώκεται με πολλούς τρόπους, αλλά η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα χρησιμοποιεί σχετίζεται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργείται. Το πλαίσιο αυτό διαμορφώνουν αντικειμενικοί και υποκειμενικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο χαρακτήρας της προσωπικότητας του παιδιού, η φάση της διδασκαλίας, το επίπεδο του διδακτικού στόχου, είναι ενδεικτικοί μόνο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο Φρόιντ, αναφορικά με την παρόθηση, διατύπωσε την άποψη ότι αυτή σχετίζεται με τα ανθρώπινα ένστικτα και τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει ή να καταστήλει τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές. Με άλλα λόγια, προσπαθεί πάντα ο άνθρωπος να βρει τις κοινωνικές και ηθικές ορίζουσες μέσα στις οποίες θα κινηθεί και θα του επιτρέπουν ή θα του απαγορεύουν να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Σύμφωνα με έρευνες, όταν οι μαθητές νιώθουν ότι είναι πετυχημένοι, έχουν την τάση να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους, με συνέπεια να έχουν θετικές εμπειρίες που παρωθούν για νέα επιτεύγματα. Επιπρόσθετα, όπως είναι ευρέως γνωστό, η λογοτεχνία βοηθάει πολύ στην κατανόηση και στην εκτίμηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καλλιεργεί θετική συμπεριφορά και στάση προς την κουλτούρα μας. Ενισχύει την πολυπολιτισμική επάρκεια και ενσυναίσθηση και θεωρείται απαραίτητη για την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι εμπειρίες που προέρχονται από τη λογοτεχνία επιφέρουν στα παιδιά προσωπική ανάπτυξη και ευχαρίστηση. Τους προσφέρει δυνατές εμπειρίες, τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να ονειρευτούν τη ζωή τους μέσα από αυτή, να αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη. Γι' αυτό και η παιδαγωγική της λογοτεχνίας υποδεικνύει ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει μέσα από τη λογοτεχνία να διδαχτούν τις ηθικές αξίες της κοινωνίας στην οποία εντάσσονται, να καλλιεργηθούν αισθητικά, να ψυχαγωγηθούν, να καλλιεργηθεί η γλωσσική τους έκφραση, η ευαισθησία τους και η θετική στάση τους για τη ζωή. Μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα, ο ρόλος του σχολείου διαφαίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, αφού έχει αναλάβει την ευθύνη για την κάλυψη των κενών που ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί. Το σύγχρονο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, επιδιώκει την ενδυνάμωση του προσανατολισμού της γνώσης και της συμπεριφοράς και γενικότερα τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση.
Ως εκ τούτου, η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των νέων ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις μεταβολές της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Επιπλέον, μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να διδάσκει στους μαθητές τις αρχές της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί πραγματικότητα στις μέρες μας. Η συμβίωση μέσα σε αυτή επιβάλλει την αναγνώριση και ενίσχυση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών, του στοχαστικοκριτικού πνεύματος, καθώς και της ηθικής και εκπαιδευτικής διάστασης της εκπαίδευσης. Εν κατακλείδη, με τους μαθητικούς διαγωνισμούς θεμελιώνεται ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η νεότερη παιδαγωγική και επιστημονική σκέψη. Μέσω του εν λόγω διαγωνισμού αναφάνηκε η μύχη ανάγκη για έκφραση των παιδιών, για συμμετοχή σε κάτι κοινό, η χαρά της δημιουργίας και δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν ιδιαίτερες κλίσεις, ευαισθησίες και ταλέντα, όπως και η υποβόσκουσα λογοτεχνική φλέβα των εφήβων. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που πήραν μέρος στο διαγωνισμό και τους εύχομαι ολόψυχα να είναι υγιείς και να πετύχουν μια λαμπρή λογοτεχνική, καλλιτεχνική και πνευματική πορεία στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τα μελοποιημένα ποίηματα «Ειρήνη» που ήταν του Κασέλα Ευρυπίδη Νικόλαου, το ποίημα «Ελευθερωμένη ελπίδα» που ήταν της Νεφέλης Καραγιάννη και επίσης το ποίημα «Ο ναύτης» όπου ήταν των αδελφών Γιαννουδάκου Παντελεήμων και Γιαννουδάκου Διονυσίου. Και τώρα να έλθει στο βήμα παρακαλώ η κυρία Ελένη Σοϊλού, συγγραφέας ποιήτρια. Η κυρία Σοϊλού είναι συγγραφέας ποιήτρια, είναι απόφυτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, πρώην ΣΟΕ, εργάστηκε σαν assistant to the financial manager σε άλλες εταιρείες όπως η Stuart Winston και στην αυτηριακή Sealand. Επίσης είναι υπεύθυνη οικονομικού στην εταιρεία Producta Direct. Με την πένα της ψυχής των νέων, αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες των γραμμάτων και των τεχνών, καλώς ορίσατε στη σημερινή εορτή της λογοτεχνίας. Κάθε νέο βιβλίο που κυκλοφορεί και μια γιορτή του πνεύματος, ένα λιθαράκι στον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή και την ευκαιρία που μου δόθηκε από τη Ζακυνθινή Εστία Πολιτισμού Διονύσιος Ρώμας, τα μέλη του Διοικητικού, τον Πρόεδρο κύριο Γιάννη Καρακασίδη, καθώς και την Αντιπρόεδρο Πολιτιστικών Διδάκτορα Φιλόλογο κυρία Σοφία Σκλίδα, να μιλήσω για αυτό το υπέροχο έργο των νέων μας, «Με την πένα της ψυχής των νέων», τίτλος «Υπέροχα εύστοχος». Ναι, οι νέοι μας δεν γράφουν με το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, ούτε με την πένα στο χαρτί. Γράφουν μοναδικά με την πένα της ψυχής. Αγαπημένα μου παιδιά, ο δρόμος της λογοτεχνίας είναι δρόμος ευχάριστος, αλλά συνάμα και υπεύθυνος. Ευχάριστος μεν, γιατί ο λογοτέχνης μέσα από τη συγγραφή βρίσκει διέξοδο στα διέξοδα της ψυχής του. Υπεύθυνος δε, γιατί σκοπός της λογοτεχνίας είναι να τονίζει και να επισημαίνει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Διαρκής δε ο σκοπός της είναι να παράγει και να διακινεί ιδέες. Να διακινεί ιδέες προς το όφελος του κοινού συμφέροντος. Σε εσάς στηρίζουμε τις ελπίδες και τα όνειρα για μια κοινωνία δικαιότερη, με σεβασμό στο συνάνθρωπο και το περιβάλλον, ακριβώς όπως και εσείς θίγετε μέσα από τα υπέροχα ποίηματά σας. Σεβασμό στον πλανήτη μας που κινδυνεύει άμεσα. Δρόμος προόδου και πολιτισμού ο δρόμος της λογοτεχνίας. Μια κοινωνία που οι νέοι της δεν διψούν για μάθηση, δεν σέβονται αυτόν και το πολύτιμο περιβάλλον, κοινωνία παρακμής και μίζερης ζωής. Η τελειότητα δεν έχει όρια. Δεν μπορεί να τα θέσει τα όρια αυτά κανείς όμως. Τέλειο σημαίνει να είσαι εκεί, στο στόχο σου, στο όνειρό σου και να παλεύεις γι' αυτό. Ο παράδεισος δεν είναι ούτε τόπος ούτε χρόνος. Είναι αγάπη, που αγάπη σημαίνει αλήθεια. Λογοτεχνία είναι ο δρόμος που μας βοηθά να μάθουμε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπημένα μου παιδιά που με μάθατε να αγαπώ απόλυτα, πέρα από συμφέροντα και υστεροβουλίες. Μάθηση, ο δρόμος για την ελευθερία του ατόμου. Πάντα να προσπαθείτε για το καλύτερο και για τον εαυτό σας, αλλά και για τους ολίγους που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο ανθολόγιο με τα υπέροχα ποίηματά τους, με την πένα της ψυχής των νέων. Και θα μου επιτρέψετε να σας αφιερώσω κάτι.
όταν τα μάτια σας μας κοιτάζουν, λάμπει ο απέραντος ουρανός. Όταν τα χέρια σας μας αγκαλιάζουν, όλα τα αστέρια μας δίνουν φως. Είστε πάντα η προσευχή μας, η λιαχτίδα που λάμπει στη νυχτιά. Στο σ' αγαπώ σας, ο κόσμος γύρω μοιάζει ολόγλυκια ζωγραφιά. Αυτό το έγραψα για σας απόψε. Καλοτάξιδο το έργο σας, αγαπημένα μου παιδιά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστίες για την υπέροχη αυτή συνάντηση και για τη φιλοξενία που μας έδωσε η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και τον πρόεδρο της και φίλο μου, κύριο Κώστα Καρούσο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό καλοκαίρι. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Στο βήμα να έλθει η κυρία Μαριέτη, η κυρία Αναστασία Μαριέτη, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιήτρια. Η κυρία Μαριέτη γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ραλίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιός, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, με κατεύθυνση τη λογοτεχνία. Έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει με τους μαθητές της πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί σειρά ετών. Έλαβε μέρος με εισηγήσεις της σε συνέδρια και ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Δημοσίευσε άρθρα της σε επιστημονικά, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Υπηρετεί σε δημόσια σχολεία των Αθηνών. Το 2015 πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο της ποίησης με τη συλλογή «Τρίτη από της Αληθείας», η οποία το 2019 τυπώθηκε δίγλωση ελληνικά και αγγλικά σε μετάφραση του ελληνιστή καθηγητή λογοτεχνίας Robert Christ και της συγγραφέως κριτικού λογοτεχνίας Δέσποινας Λαλά Christ. Το 2018 ανθολόγησε και επιμελήθηκε το συλλογικό έργο «Μετοπή της ποίησης, 13 λογοτέχνες για την τρίτη ηλικία». Το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο της με 57 επιγράμματα «Πλάτων, ψυχή και ποίηση, διαλεκτική των αντιθέτων». Ποίηματά της έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές ανθολογίες που έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικές ιστοσελίδες και περιοδικά. Φίλες και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, σας καλησπερίζω και χαίρομαι που συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στο φιλόξενο χώρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κοιτάζω τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές μας, και μου έρχεται στο νου η ρίση του Ηρακλήτου. Ο αιών, ο χρόνος δηλαδή, ο καιρός, είναι ένα παιδί που παίζει τους πεσούς. Στο παιδί ανήκει η βασιλεία. Ίσως γιατί τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, εξερευνούν τον κόσμο και τον πλάθουν εξ αρχής ολοκένουργιο. Όταν είσαι παιδί ή σαν παιδί, γνωρίζεις καλά από παιχνίδια. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνεις και τολμάς. Και έτσι αρχίζεις να ταξιδεύεις στη ζωή το άγνωρο. Μια παρόθεση για ένα ταξίδι κάπως διαφορετικό. Ένα ταξίδι με λέξεις. Έδωσε στους μαθητές η Ζακυνθινή Εστία Πολιτισμού Αθήνας, Διονύσιος Ρώμας, και ο Σύλλογος της Ξενοπούλιου Παιδικής Βιβλιοθήκης, κατόπιν πρωτοβουλίας του δραστήριου Προέδρου κύριου Γιάννη Καρακασίδη, με την προκήρυξη του ποιητικού διαγωνισμού, αλλά και την έκδοση της ανθολογίας «Με την πένα της ψυχής των νέων». Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου συνέγραψαν ποιήματα εστιάζοντας σε θέματα για την ειρήνη, τη φύση και την ελευθερία. Η γλώσσα των ποιημάτων τους είναι λογοτεχνικά επεξεργασμένη. Αρκετοί μαθητές επέλεξαν να εκφραστούν με τη ομοιοκαταληξία στο ρυθμό. Οι λέξεις που επιλέγουν δημιουργούν έντονη εικονοποιία και που σε αρκετά σημεία αγγίζει το λυρισμό. Στα ποίηματα υπάρχουν σχήματα λόγου όπως προσωποποιήσεις, επαναλήψεις, σχήμα υπερβατό,
παρομοιώσεις, μεταφορές. Η Ειρήνη μοιάζει τόσο εύθραυστη στο ποίημα που παρομοιάζεται με σπασμένη κούκλα. Κρατώ στα χέρια μου ένα σπασμένο δικαίωμα, την κούκλα μου. Μια σπασμένη κούκλα που ονομάζεται Ειρήνη. Και είναι στα αλήθεια εύθραυστη, αφού είναι ο πόλεμος σκληρός, απάνθρωπος, νικάει ο πόνος, ο χαμός, ο θάνατος. Υπάρχει όμως η επίγνωση ότι προσφέρθηκε σε μας από αυτούς που δώσανε τη ζωή τους παλιά για να έχει όνειρα η νέα γενιά. Συγκινεί και τέρπει συγχρόνως η εικόνα του ναύτη που σαν Έλλην παλεύει και που έδωσε και την έμπνευση στον καθηγητή της μουσικής να το μελοποιήσει. Η φύση είναι τρέλα. Ο ποιητής περιγράφει ότι ένα πράσινο σεντόνι απλώνεται γύρω μου παντού, που είναι η ίδια η ζωή, ομορφιά και ανταμοιβή, καθώς την αντικρίζει κανείς μια βροχερή μέρα σε ένα ψηλό βουνό με πανσέλινο και θέατο Αιγαίο. Και κοντά της νιώθεις φτερά πως έβγαλες και πως πετάς στον ήλιο. Η φύση όμως βογκάει καθώς την πετσοκόβουμε, διότι όπως πονάει η ψυχή του ανθρώπου, έτσι πονάει και η φύση. Και σαν το ψηλό δέντρο λυγίζει. Ωραίες παρομοιώσεις και σχήματα λόγου βλέπετε. Είναι ο άνθρωπος μικρόψυχος μπροστά στη φύση που αυτή τον έχει συντηρήσει. Τυφλός να δει την ευλογία και καταστρέφει σαν τρελός την ίδια τη μαγεία. Αν δεν προσέξουμε, τα χρώματα κάνουν φτερά και μένει μόνο η μοναξιά. Και στο τέλος η ζωή θα είναι μόνο μια ποινή. Πρέπει λοιπόν να γίνει ο άνθρωπος γιατρός και η φύση νοσοκομείο. Διότι αν ήταν όλος ο κόσμος ένα σπίτι, οι άνθρωποι θα σπέρναν στην καρδιά λουλούδια για να προσελκύσουν αγγελούδια. Η ελευθερία θέλει θυσίες και ψυχή ηρωική. Είναι μια κατάσταση την οποία θέλει όλος ο ντουνιάς και κερδίθηκε όταν οι Έλληνες με την κόψη του σπαθιού πάλευαν νύχτα μέρα. Ο μυθικός Ίκαρος που αγάπησε τυφλά το άγριο πρόσωπό της έπεσε λουσμένος στο φως. Έχω κάνει σύνθεση από τα έργα από τους στίχους των παιδιών, όπως βλέπετε. Στο ανθολόγιο με την πένα της ψυχής των νέων είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή των μαθητών από δημοτικά σχολεία. Η θεματική των ποιημάτων τους κινείται στα ίδια πλαίσια και τους απασχολούν τα θέματα ειρήνη, ελευθερία και περιβάλλον. Τα παιδιά με τους στίχους τους βροντοφωνάζουν. Πόλεμος θα πει φτώχεια, μάχη, νεκρή. Όταν υπάρχει πόλεμος, τα χέρια των ανθρώπων δεν είναι σφιγμένα. Ο πόλεμος φέρνει τρόμο, σφίξει στην καρδιά και στενοχώρια. Με το ποίημα της ελληνικής ειρήνης σπαράζει η καρδιά μας, όπως και με το παιδί της ειρήνης, το οποίο σκοτώνεται και με θρήνο η μαμά του τώρα κλαίει στη μοναξιά της. Κλαίει πολύ για το παιδί της, γιατί έφυγε η ζωή της. Αντιθέτως, η ειρήνη είναι το πρωί, μα και στο βράδυ η σιωπή. Αυτός ο στίχος και μόνο ως εικόνα και ως αίσθηση με άγγιξε κατάκαρδα, δεν ξέρω εσείς πώς τον βρίσκετε. Η ειρήνη που την έχουν όλοι δεδομένη, αλλά είναι αδικημένη, μοιάζει με κάτασπρο πουλί που σβήνει από τη γη το δάκρυ. Ειρήνη θέλουν τα παιδιά για να παίζουν με χαρά. Στα κλαδιά της ιερής ελιάς, οι σάλπιγγες της ειρήνης να ηχούν. Ειρήνη θα πει να σε βλέπει ο εχθρός σου και φιλικά να σου γελά. Ειρήνη θέλουν όλου του κόσμου τα παιδιά για να ζήσουμε όλοι μας καλά. Ειρήνη θέλει και η γη για να βαδίζουμε ξανά μαζί. Η ειρήνη είναι καλή και ισχυρή, πολιτείες σώζει και ανθρωπιά πολύ. Και μας προτρέπουν
να θυμάστε, όχι πόλεμο, θέλουμε ειρήνη. Αλλά και η ελευθερία είναι ωραία και θεωρείται από τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ζωής. Άκου ελευθερία τη ζητώ, αγάπη, εσένα και φαγητό. Τη φύση την περιγράφουν οι στίχοι των παιδιών δημιουργώντας έντονες εικόνες που μας παίρνουν μαζί τους. Η φύση ένα πράγμα πίθανο είναι, όμως και περίεργο. Η γη, ο πλανήτης που ζούμε γεμάτος παιδιάδες, βουνά, θάλασσες, σπίτια και λόφους, εκεί όπου τα χελιδόνια πετούν και γλυκά και λαϊδούν. Τα δεντράκια στη γη είναι όλη η ζωή. Ο ήλιος ο χρυσός που είναι φωτεινός. Στο ποίημα «Γη είναι η αισθητική» συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, αφού εμείς όλοι αφουγκραζόμαστε τη γεύση των χρωμάτων. Παιδί δημοτικού το έγραψε αυτό. Και παρακαλούμε αυτή η αιώνια ομορφιά ποτέ, ποτέ να μην χαθεί. Μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι οι ωκεανοί και ο ήλιος είναι θαύματα και να συνειδητοποιούμε πως εμείς ανήκουμε στα θαύματα της φύσης και όχι τα θαύματα της φύσης σε εμάς. Και αυτό στίχος. Με μια υπέροχη προσωποποίηση, το ποίημα «Μάγισσα θάλασσα», στο ποίημα «Μάγισσα θάλασσα», η μαθήτρια μιλά. «Ανεξάντλητη η ομορφιά σου, κυρά μου, άπειρα τα θαύματά σου, θεά μου». Από τη θαλασσινή εικόνα δεν μπορεί να λείπει η κίνηση που λυκνίζει, αεράκι τις βάρκες πέρα δόθε τις κουνάς, άραγε πού θα τις πας. Από τη θάλασσα στο βουνό, μητέρα φύση, όλοι πηγαίνουν στα όμορφα βουνά σου. Το βουνό έχει φωνή και δική του ιστορία. Κάποτε το κατοικούσαν οι θεοί. Τα φύλλα των δέντρων έκαναν έναν ήχο από τον αέρα. Και βέβαια στο δάσο ζουν νεράιδες και εξωτικά, ζώα και αερικά. Και ένας λαγός με τα μεγάλα του αυτιά, με τα μάτια του τα γουρλωτά, χελώνες στις δικές τους τις κρυψώνες, τα σκιουράκια ψάχνουν για βελανίδια, τα φίδια ψάχνουν για φαΐ. Αλλά και ο ουρανός καθαρός σαν το ποτήρι το νερό που πίνω καθημερινώς. Πολύ μεγάλη πρωτοτυπία αυτή στην ομοιοκαταληξία. Όλες αυτές οι επιμέρους εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος συντίθενται στην κατακλείδα φράση «Αχ Θεέ μου, πόσο ωραία την έχεις πλάσει αυτή την πλάση». Εν τούτη στο φυσικό περιβάλλον η άλογη ανθρώπινη παρέμβαση το καταστρέφει. Οι μαθητές το βλέπουν καθημερινά να συμβαίνει γύρω τους και αναρωτιούνται στα ποίηματά τους. Γιατί οι άνθρωποι να φέρονται έτσι στη μητέρα φύση, αφού αυτή μας δημιούργησε και αυτή μας φροντίζει? Αχ άνθρωποι, τον κόσμο δεν θα σταυματήσουμε να τραυματίζουμε ποτέ? Μαζί τους αναρωτιόμαστε κι εμείς, αφού γνωρίζουμε καλά πως όταν το νερό μολύνεται και η γη αφανίζεται, το σκοτάδι απλώνει και τη γη σκοτώνει. Οι λέξεις τους μας υπενθυμίζουν ότι με τη φύση μας συνέχουν δεσμοί ζωής. Περιβάλλον μου καλό, από σένα εγώ ζω, από σένα αναπνέω. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου βάζοντας πηχαίους τίτλους. Το περιβάλλον ζητά βοήθεια και πώς να προστατεύσουμε το περιβάλλον, 5 στόχοι. Μας τονίζουν ότι το περιβάλλον σαν προσέξουμε, όλη τη γη θα καλυτερέψουμε. Γιατί πάντα όμως θα υπάρχουν λύσεις αν στον άνθρωπο μιλήσεις. Προτείνοντας ότι όλοι μαζί σαν ενωθούμε, όλοι μπορούμε. Και με στίχους συνθήματα μας προτρέπουν. Δίχως σκουπίδια ή ακρογιαλιά να χαίρονται τα παιδιά. Δεν σπαταλάω το νερό, μόνο το χρησιμοποιώ. Τα σκουπίδια μου μειώνω, την Ελλάδα δεν λερώνω. Περιβάλλον μου καλό, σε κρατάω καθαρό για να σε έχω ζωντανό. Κάποια από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου επέλεξαν να συνεργαστούν σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων για τη δημιουργία ενός ποίηματος. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μας το βίωμα της κοινής τους προσπάθειας για συγγραφή η Βασιλική Μακρή και η Μαρίνα Ιωάννα Μούσουρα Ψαρή για το ποίημά τους «Η γη φωνάζει», η Χρυσή Κλάδη και η Αναστασία Γούλου για το ποίημα «Η καταστροφή του περιβάλλοντος», η Αποστολία Κουσιφαρίνη, η Δήμητρα Παλαιοθόδωρου και η Φέη Γκίνου για το ποίημα «Το γλυκό το περιβάλλον»,
καθώς και ο Αλέξανδρος Παπανικολάου με τον Ιωάννη Σταυρίδη για το ποίημα του Ορίζοντα Παιδιά. Η συνεργασία αποτελεί σημαντική ψυχοσυναισθηματική δεξιότητα, αλλά το σπουδαιότερο, πολύ ωραία εμπειρία. Πόσο όμορφη πρέπει να είναι η αίσθηση του να γειτονεύουν η σκέψη σου και η λέξη σου με τις λέξεις του φίλου στην ίδια στροφή, στο ίδιο ποίημα, στην ίδια σελίδα. Οι μαθητές μας με τον άμεσο ποιητικό τους λόγο κατορθώνουν να κάνουν τον αναγνώστη κοινωνό της σκέψης αλλά και της αίσθησής τους για τα πράγματα. Μας δίνουν χαρά, αισιοδοξία, ομορφιά και ελπίδα για το μέλλον που τόσο πολύ όλοι την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, στη σελίδα 5 είμαι, άλλες 17 σελίδες έχω, δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Όχι. Α. Λοιπόν, αγαπητά μας παιδιά, όλοι όσοι ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα έχετε ήδη νικήσει, ακόμη και αν δεν κερδίσατε κανένα βραβείο, ακόμη και αν δεν πήρατε ούτε έναν έπαινο. Νικήσατε γιατί δεν είστε πια οι ίδιοι που ήσασταν πριν. Νικήσατε γιατί κάνατε και μάθατε πάρα πολλά. Και εξηγώ. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της ποιητικής δημιουργίας επιχείρησαν να συλλάβουν αρχικά με τις αισθήσεις τους αυτό που τους προκάλεσε συγκίνηση σχετικά με ένα θέμα από τον κόσμο γύρω τους. Και παράλληλα να συνομιλήσουν και άρα να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα τους. Με τον τρόπο αυτό, τα συγκινησιακά ερεθίσματα των αισθήσεων μετατράπηκαν σε συναισθήματα. Αυτά με τη σειρά τους υπέστησαν νοητική επεξεργασία και εκφράστηκαν με το όργανο του νου που είναι η γλώσσα. Τα παιδιά μπόρεσαν και χώρεσαν τη σκέψη σε λέξη. Με την επιλογή κάθε λέξης, ουσιαστικού ρήματος, επιθέτου, ακόμη και επιφωνήματος, όρισαν, αναγνώρισαν, περιόρισαν, ερμήνευσαν και εν τέλει έδρασαν συνειδησιακά. Εκτός αυτού τα παιδιά έπρεπε να προσπαθήσουν να υποτάξουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε λόγο ποιητικό. Δηλαδή να επινοήσουν λεκτικές εικόνες, ελεύθερο ή ομοιοκατάληκτο στίχο, προσωποποιήσεις, παρομοιώσεις και μεταφορές. Είναι άραγε ασήμαντα ή λίγα όλα αυτά? Όλες αυτές οι εσωτερικές διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής τους ικανότητας, τη βελτίωση του λόγου προφορικού και γραπτού, την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα θέματα της ενασχόλησής τους, τη δημιουργική έκφραση των εφηβικών προβληματισμών και τη δημιουργία νέων αξιών, όπως εύστοχα επισημαίνει στον πρόλογο της έκδοσης και στην ομιλία της προηγουμένως η αντιπρόεδρος της Ακινθινής Εστίας Πολιτισμού και εξαιρετική φιλόλογος, συγγραφέας και ποιήτρια, κυρία Σοφία Σκλίδα. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε κάτι δύσκολο, γι' αυτό ενδιαφέρον και πολύ σπουδαίο. Τώρα, με το ποιητικό τους ανθολόγιο, το μοιράζονται μαζί μας. Ο όρος ποιητής παράγεται από το ρήμα ποιό και στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τον τέκτονα, τον ξυλουργό και εν γέννη καθέναν χειρόνακτα. Τα αναφέρουν σε τραγωδίες και στον Όμηρο. Ποιητής δηλαδή ήταν ο έμπειρος τεχνίτης που έδινε μορφή και σχήμα σε ένα υλικό. Έπαιρνε παραδείγματος χάρη ξύλο και δημιουργούσε ένα τραπέζι, μάρμαρο και το μετέτρεπε σε γλυπτό. Επίσης ποιητές ονομάζονταν οι δημιουργοί που συνέβαλαν στην επίτευξη κάποιου σημαντικού έργου το οποίο θα ήταν ωφέλιμο για τα υπόλοιπα κοινωνικά μέλη. Αναφέρει ο Πλάτωνας στον πολιτικό του. Όπως συμβαίνει με τους μάντις, τους ιατρούς και τους θεόπνευστους αηδούς. Μεταξύ άλλων στην κατηγορία των ποιητών ανήκουν και οι συγγραφείς διότι επιδεικνύουν ακριβολόγο καλλιέπεια. Οι δραματουργοί, οι μυθοποιοί, οι συνθέτες μουσικής, οι ρήτορες και οι ζωγράφοι. Μεταγενέστερα η σημασία της λέξης περιορίστηκε και σημαίνει μόνο το πρόσωπο που γράφει στίχους. Αγαπητοί μου μαθητές, κάποιοι από εσάς
μετά από την πρώτη δημοσίευση που κάνατε στην ανθολογία με την πένα της ψυχής των νέων, μπορεί να θελήσετε να συνεχίσετε την περιπέτεια της γραφής. Κάποιοι άλλοι όχι. Να θυμάστε όμως ότι ποίηση δεν σημαίνει μόνο γραφή στίχων. Η ποίηση είναι ένας τρόπος ζωής και συγκίνησης. Και η ποίηση που γίνεται με τις λέξεις είναι μόνο μία μορφή της συγκίνησης αυτής. Όπως και να έχει, αξίζουν σε όλους εσάς θερμά συγχαρητήρια, διότι μόνοι σας τολμήσατε να ξεκινήσετε μια διαδρομή γεμάτη ποίηση, αφού οι ίδιοι μόνοι σας ποιήσατε. Ό,τι και αν αποφασίσετε για τη συνέχεια του βίου σας, μην λησμονήσετε ποτέ να επιλέξετε διαδρομές ποιητικές, γεμάτες από χρώματα και αρώματα των δικών σας συναισθημάτων, να γίνετε εσείς οι καλλιτέχνες του δικού σας βίου. Μπράβο σας που δεν μείνατε αδιάφοροι μπροστά στη δυνατότητα έκφρασης που σας προσφέρθηκε. Τους αξίζει, να πω δυο συγχαρητήρια μονάχα που αξίζουν επίσης τους γονείς και στους δασκάλους που στάθηκαν στο πλευρό σας και στήριξαν και ενθάρρυνα την προσπάθειά σας αυτής. Αυτή και βεβαίως πρωτίστως θερμά συγχαρητήρια σε αυτούς που έδωσαν την ευκαιρία, έτσι, που οργάνωσαν τη συγκεκριμένη δράση και έδωσαν βήμα, δηλαδή στη Ζακυνθινή Εστία, στον κύριο Γιάννη Καρακασίδη, στην κυρία, στους συνεργάτες του, έτσι. Λοιπόν, και στις εκδόσεις Κούρος. Στην ομιλία συμπεριέλαβα στίχους από όλα τα ποίηματα του ανθολογίου. Είμαι σίγουρη ότι οι μαθητές ήδη θα τους αναγνώρισαν, προσπαθώντας να μην αδικήσω κανέναν. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Επειδή το καλοκαίρι δεν είναι μακριά για διακοπές και μπάνια στην ακρογιαλιά, παραφράζω ένα στίχο από ένα ποίημα. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι και να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Σταυρούλα Μπενιέρη, η οποία είναι και η επιμελήτρια της ποιητικής ανθολογίας αυτής που έχουμε εκδώσει στις εκδόσεις Κούρος. Μπορεί να έρθει. Να σας καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Η τιμή είναι ιδιαίτερη για μένα που βρίσκομαι ανάμεσα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, στην παρουσίαση της ποιητικής ανθολογίας με τίτλο «Με την πένα της ψυχής των νέων», του πρώτου μαθητικού διαγωνισμού ποιήσης, που διοργάνωσε η Ζακυνθινή Εστία Πολιτισμού Αθήνας Διονύσιος Ρώμας, με πρόεδρό της τον εκλεκτό κύριο Ιωάννη Καρακασίδη. Ο ενθουσιασμός μου μεγάλος όταν μου προτάθηκε από τον αγαπητό πρόεδρο να είμαι ένας από τους κριτές στον θαυμάσιο διαγωνισμό αυτό, καθώς επίσης και όταν ανέλαβα σαν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων των εκδόσεων Κούρος με εκδότη τον κύριο Δημήτρη Φίκηρη να επιμεληθώ την ποιητική ανθολογία με την πένα της ψυχής των νέων. Η ποίηση έχει δύναμη, ιδιαίτερα όταν είναι μία κατάθεση ψυχής παιδιών. Οι ρήτορες στην αρχαία Ελλάδα δεν ήθελαν απλά να σου πούν κάτι. Ήθελαν να θυμάσαι αυτό που θα σου πούν. Δεν ήθελαν απλά να σε πείσουν, αλλά τα λόγια τους να αποτυπωθούν στο μυαλό σου. Έτσι κατέληξαν ότι η ποίηση είναι μία από τις πιο πιστικές κατηγορίες λόγου. Τα παιδιά λοιπόν γράφουν. Γράφουν με την πένα της ψυχής τους. Και φέρνουν νέες ιδέες, φρέσκο αέρα. Μας λένε πράγματα που ίσως δεν θα μπορούσαν να υποθούν με κανέναν άλλον τρόπο. Βγάζουν προς τα έξω σφραγισμένα συναισθήματα. Εκφράζουν την αγάπη τους, τη φαντασία τους και ίσως το απραγματοποιητό. Τα ποίηματά τους συγκλονιστικά. Αφυπνίζουν συνειδήσεις. Χτίζουν γέφυρες αλληλεγγύης. Γεμάτα τρυφερότητα, ευαισθησία, δοτικότητα, ενσυναίσθηση. Ποίηματα που γεννούν ελπίδα. Ανοίγουν καινούριους ορίζοντες, φωτεινούς δρόμους.
Μας συντροφεύουν, μας ταξιδεύουν νοερά, αναπληρώνουν όνειρα, επιθυμίες και πάνω απ' όλα μας προτρέπουν να ανακαλύψουμε τι έχουμε βαθιά μέσα μας και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Ζακυνθινής Εστίας, κύριο Ιωάννη Καρακασίδη, έναν γνήσιο και ταπεινό άνθρωπο, με πλούσιο ψυχικό κόσμο, με ήθος και αυτογνωσία και με ανυπέρβλητο ζήλο για όλα όσα κάνει, για όλα όσα προσπαθεί, που τίμησε τις εκδόσεις Κούρος, με το να αναλάβουν να εκδώσουν το θαυμάσιο αυτό δημιούργημα των μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Γιατί η σχέση του εκδότη Δημήτρη Φίκηρη, των συνεργατών μας και η δική μου, με το παιδικό κοινό, είναι μια σχέση λατρείας, σεβασμού και βαθιά αληθινή. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια στην καθηγήτριά τους, κυρία Σοφία Σκλίδα, αγαπημένη φίλη και αντιπρόεδρο της Ζακυνθινής Εστίας. Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο όμορφο συνέστημα να συνεργάζεσαι με ανθρώπους σαν τη Σοφία Σκλίδα. Αυτό το λέω έτσι να ακουστεί. Θέλω να εξομολογηθώ και ένα τελευταίο, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θέλω να σας πω ότι την πένα της ψυχής των νέων, πραγματικά το ανθολόγιο αυτό το λάτρεψα. Το λάτρεψα από τα πρώτα ποίηματα που άρχισα να διαβάζω, συγκινήθηκα τόσο πολύ που θεωρώ ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα. Πολλά συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ που υπομονετικά με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να έχουμε στο βήμα την κυρία Χρύσα Νικολάκη, θεολόγο, ποιήτρια, κριτικό, λογοτεχνίας. Χαίρομαι που είναι γεμάτη αυτή η υπέροχη ιστορική αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Βλέπω πολύ όμορφα και χαρούμενα πρόσωπα, αγαπημένα, τη Σοφία της Κλειδά, αξιότιμη αντιπρόεδρο, σε μια υπέροχη θέση που πραγματικά της αξίζει από την καρδιά μου. Συγχαρητήρια στον κύριο Καρακασίδη για το υπέροχο έργο του, για αυτό το πανέμορφο βιβλίο, υπέροχη επιμέλεια και χαρτί, όλα όπως και να το πιάσεις, για το περιεχόμενο δεν έχω να πω. Είναι τα παιδιά μας, είμαι πολύ περήφανη που συνάντησα τέτοιες αγγελικές φωνές μέσα στο βιβλίο. Δεν θα σας κουράσω, μία σελίδα το πολύ μόνο. Φωτοστέφανο Ελπίδας. Η ποίηση είναι ο δρόμος για το όνειρο, η απελευθέρωση του ατόμου από το καταπιεσμένο του υποσυνείδητο. Είναι, όπως θα έλεγε ο αγαπημένος μας Καζαντζάκης, πόθια ητού και φτερά πεταλούδας. Ή αλλιώς, όπως θα έλεγε ο αγαπημένος μου Ρίτσος, όποιος αγαπάει ένα πουλί, ένα άστρο, ένα παιδί, αυτός πάντα θα βλέπει όμορφα όνειρα. Και ο κόσμος γίνεται όμορφος, ως πέρα από τον ύπνο του, ως πίσω από τα κλεισμένα μάτια του, ως μέσα στο πιο άγνωστο χαμόγελό του. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε εκείνους που μέσα σε θυελώδεις νύχτες εξεγέρσεων ψάχνουν για ένα φεγγάρι παιδικό, για όσους βαθιά μέσα τους επιδιώκουν να κατακτήσουν την αιωνιότητα βλέποντας με τα μάτια της παιδικότητας. Το βιβλίο αυτό, δημιουργημένο από αγγελικές φωνές, είναι ένα ύμνο στην αγάπη και στην ελευθερία, στον έρωτα προς το Θεό, προς τον έρωτα προς τη δημιουργία. Παιδικά χέρια, γεμάτα προσδοκία και όνειρα. Άλλοτε πάλι, γεμάτα αγωνία για την ασχήμια του κόσμου, γράφουν ποίηματα, προσδοκώντας να αφυπνίσουν εμάς, τους μεγάλους, να μας θυμίσουν την ομορφιά του κόσμου, να μας εξεγείρουν απέναντι στην αδικία, να μας προσφέρουν τη λύτρωση. Η χαρά μου ήταν μεγάλη όταν μου προτάθηκε από τον αξιότιμο φίλο και άνθρωπο του Πνεύματος, πρόεδρο της Ζακυνθινής Εστίας, κύριο Καρακασίδη, να μελετήσω τα πονήματα των παιδιών και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Μα πώς να κρίνει κανείς, πείτε μου, αγνές ψυχές, πώς να βαθμολογήσεις τους τύπους της καρδιάς όταν τα παιδιά ονειρεύονται, όταν ελπίζουν. Για εμάς τους κριτές, όλα τα παιδιά και όλα, το τονίζω, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, είναι εισάξια. Όλα δονήσαν με τον ήχο των λέξεων την ύπαρξή μας. Τα παιδιά
Χιλιάδες άστρα που κατοικούν μέσα μας είναι τα μόνα που δεν σκοτώνονται. Είναι η υπόφυση του εγκεφάλου μας. Είναι η ερμηνεία των ονείρων μας. Είναι η χαραυγή της ελπίδας μας. Τα παιδιά είναι η ίδια η ποίηση. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι η ομίχλη. Τα παιδιά είναι λουσμένα στο φως. Γι' αυτό και τα ποίηματά τους, ένα προς ένα, όσο πόνο κι αν φέρουν από τα λάθη των μεγάλων, κατοικούν στον ήλιο και νικούν τα σκοτάδι. Τα παιδιά μας είναι η ελπίδα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προκρίθηκαν, αλλά και σε αυτά που δεν προκρίθηκαν για τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έλθει στο βήμα η κυρία Βασιλική Αποστολίδη, πρόεδρος της κοινότητας Πύργος Ιθώμης Καρδίτσας. Είναι δασκάλα στο επάγγελμα και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με τα παιδιά. Δεν μου αρέσει να λένε πολλά για μένα, γιατί δεν έχω κάνει και πολλά πράγματα, αλλά και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε δεν θα πω και πολλά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της απόψινης βραδιάς, κυρία Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι γονείς, αγαπητά παιδιά. Αν μετρήσετε τα χρόνια της παρουσίας σας πάνω στη γη, με τα δάχτυλα των χεριών σας, μπορώ να σας δανείσω άλλα 2-3 για να κάνετε το λογαριασμό. Και θα πείτε, πώς είναι δυνατόν λοιπόν, με τόσα λίγα χρόνια παρουσίας πάνω στη γη, να λάβετε τόσους πολλούς επένους σήμερα? Θα σας πω το εξής, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Γιατί δεν γράψατε ως παιδιά τα ποίηματα που γράψατε. Γράψατε ως Ελληνόπουλα. Και τα Ελληνόπουλα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Και εγώ Ελληνόπουλο είμαι, οπότε μιλάω και για τον εαυτό μου. Ότι κουβαλούν μέσα τους όλο το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον της Ελλάδος. Επομένως, διάβασα εδώ ποιήματα που λένε για τον Ίκαρο. Ο Ίκαρος είναι ένα μυθικό πρόσωπο. Χιλιάδες χρόνια ή εκατομμύρια χρόνια ως αρχέτυπος στη μνήμη των ανθρώπων. Διάβασα για τη γενναία ψυχή των Ελλήνων. Διάβασα για την αγάπη στη φύση, για την πατρίδα, για την ελευθερία. Επομένως, αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι γράφετε ως Ελληνόπουλα, είναι πραγματικό και να το πιστέψετε, διότι αν θέλαμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, να την περιγράψουμε με λίγες μόνο λέξεις από τις χιλιάδες του ελληνικού λεξιλογίου, αυτές οι τέσσερις, οι οποίες ήταν οι λέξεις κλειδιά του ποιητικού διαγωνισμού, δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να λείπουν από αυτή την περιγραφή της Ελλάδας. Εμείς τώρα εδώ οι δάσκαλοι, εγώ συνεχίζω να λέω για εμάς τους δασκάλους, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν δάσκαλο από το να γίνει δάσκαλος σε ένα Ελληνόπουλο. Εσείς το αποδείξατε αυτό με τη συμμετοχή σας σε αυτό εδώ το ανθολόγιο, η οποία τιμά πεφίστος τον εαυτό σας, αλλά αφήστε με να πω ότι τιμά και εμείς φωτιζόμαστε με το δικό σας φως, εμείς οι δάσκαλοι, οι γονείς σας, οι παππούδες σας και όλοι οι προγονείς σας. Και βεβαίως τα παιδιά σας στο μέλλον και οι δικοί σας απόγονοι. Θα σας πω λίγο πίσω. Πριν 1500 χρόνια, ένας Μακεδόνας, πνευματικός άνθρωπος ως το βέος, σκέφτηκε να αφήσει μία περιουσία στον γιο του, τον Σεπτίμιο Ανεκτήμητη, την οποία να μην μπορεί να μετρηθεί με χρυσάφι και όπου να μετράτε να βγαίνει πάντα περισσότερη. Και σκέφτηκε λοιπόν να μιμηθεί τους βοτανολόγους. Τι κάνανε οι βοτανολόγοι? Οι βοτανολόγοι παίρνανε ένα βιβλίο και διαλέγανε τα πιο σπάνια και τα πιο εξαίσια άνθη που βγάζανε τα χαρτιών για να πια το άρωμα και την εξαίσια μοναδικότητα. Ο Στοβίος λοιπόν σκέφτηκε ότι δεν θα υπήρχε καλύτερη περιουσία για το γιο του από ένα τέτοιο ανθολόγιο. Τα άνθη που επέλεξε όμως εκείνος δεν είναι σαν τα άνθη της άνοιξης που έχουν μια ολιβολήμερη διάρκεια ζωής. Επέλεξε άνθη τα οποία είναι αθάνατα. Και αυτά ήταν λόγια ποιητών, φιλοσόφων και ρητόρων. Πάνω από 500 αποσπάσματα για να τα έχει ως πνευματική παρακαταθήκη ο γιος του, ο Σεπτίμιος. Όταν γράφει κανείς ένα πνευματικό έργο, μόλις φεύγει από το χέρι του, του μπαίνει στο χαρτί και φεύγει από
ίδιο γίνεται κτήμα όλου του κόσμου. Το ότι σημαίνει ότι απευθύνεται σε παιδιά. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και πολύ περισσότερο σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και ανάγκη περισσότερο από όλους να μάθουν, θα το καταλάβετε όταν σταματήσετε πια να είστε μαθητές ή σπουδαστές, έχουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν μαθαίνουν. Και τόσο περισσότερο είναι η ανάγκη της διαμάθησης, όσο περισσότερα γνωρίζουν μέσα από την παιδεία τους και την εκπαίδευση. Επομένως, εμείς σήμερα έχουμε μεγάλη παραλάβει ένα νέο ανθολόγιο, μια πνευματική παρακαταθήκη από εσάς για εμάς και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ θερμότατα εκ μέρους όλων των παραβρισκομένων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος έπαινος από το να υπάρχει ένα πνευματικό σαν δημιούργημα σε ένα βιβλίο το οποίο είναι κτήμα και θα αναγνωστεί και θα μελετηθεί από τους δασκάλους σας και τους γονείς σας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας θερμότατα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολίδη και σε αυτό το σημείο θα έχουμε την απονομή βραβείων σχολείων και προσωπικότητων. Θα δώσουμε το βραβείο στο Γυμνάσιο Ελευσίνας και να ετοιμάζεται το Γυμνάσιο Νέας Περάκου μετά. Στο Γυμνάσιο Νέας Περάμου και να έρθει και ο μαέστρος, ο κύριος Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος. Ευχαριστούμε. Τον έχει στριμώξει η γραμματέα του παραδείγματος και έχει πρόβλημα η Αθηνά, τον έχει βάλει να κάνει δουλειές και γι' αυτό δεν έχει έρθει. Το πέμπτο δημοτικό σχολείο Πόλεως Ακίνθου. Δημοτικό σχολείο όχι, δημοτικά σχολεία όχι. Πάμε τώρα. Το πρώτο βραβείο, σπασμένη κούκλα, ψευδόνυμο Μαρίτα, ονοματεπώνυμο Τσουκαλά Μαρία, μαθήτρια του Λυκειογυμνασίου Ελευσίνας.
Ειρήνη, το ποίημα Ειρήνη με το ψευδόνυμο Καραϊσκάκης, ονοματεπώνυμο Διονύσιος Πλέσσα, τρίτο δημοτικό σχολείο Ρίζα Ζακύνθου. Τα άνθη της Ειρήνης, ψευδόνυμο Διομήδης, ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Αναγνώστης, δεύτερο δημοτικό σχολείο Αχανών. Στο δεύτερο βραβείο υπάρχει... Μπράβο. Συγχαρητήρια. Στο δεύτερο βραβείο υπάρχει ισοψηφία και έχουμε δύο βραβεία. Το ποίημα Ικαρός με ψευδόνυμο την Αριάδνη, ονοματεπώνυμο Μιλωνά Μυρτό και μαθήτρια στο Αρσάκιο Πατρών. Και ο ναύτης με το ψευδόνυμο Γενναία Ψυχή, ονοματεπώνυμο Γιαννουδάκος Παντελεήμων και Διονύσιος, μαθητές γυμνασίου Νέας Περάμων. Τώρα εσείς είστε δύο. Τι κάνουμε? Θα τον κόψουμε στη μέση? Ε? Και άμα μαλώσετε τι θα τον κάνετε? Αλήθεια? Ε? Για πες μου, ποιος είναι ο Παντελεήμων και ποιος είναι ο Διονύσιος? Α, εσείς ο Παντελής. Για πες μου, Παντελή, έχεις σκεφτεί? Ο Διονύσης? Ούτε εσύ, Διονύση. Σκέφτηκα όμως εγώ για σας. Θα το πάρει η πιο γενναία ψυχή, παιδιά. Για να ξέρετε, η φωτογραφία που απεικονίζεται είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Το βραβείο σας λέγεται Γρηγόριος Ξενόπουλος, διάπλαση των νέων. Και εσύ. Μυρτώ, Μυρτώ, εσύ θα είσαι και στη Ζάκυθο? Κάτι τέτοιο μου είπε η μαμά. Μου κάνε παράπονα, λέει, και πώς θα την ακούσει ο παππούς? Θα με ρυμνήσουμε στις 27 Αυγούστου να σε ακούσει ο παππούς. Δεύτερο βραβείο από τους μικρούς μας φίλους, έχουμε τρεις μαθητές να ισοβαθμούν ποίημα. Γη είναι η αισθητική. Ψευδόνυμο Λουίζες, ονοματεπώνυμο Μαρία Λουίζα Πικόπου. Δημοτικό σχολείο Γερακαρίων. Προχωράμε. Η φύση και το περιβάλλον. Ψευδόνυμο Λυκούργος, ονοματεπώνυμο Γεωργία Σκουμποτή. Αλφα τάξη γυμνασίου Φαρσάλων. Παίζει θέατρο απόψε στα Φάρσαλα της φύσης. Υπέρ της φλόγας. Ο κύκλος της φύσης, ψευδόνυμο Ξανθούλης, ονοματεπώνυμο Χριστοδουλόπουλος Αλέξανδρος, πέμπτο δημοτικό σχολείο Ζακύνθου. Προχωράμε. Τρίτο βραβείο, το μυστικό των κοχυλιών, ψευδόνυμο Σπορέας, ονοματεπώνυμο Θωμάγγελος Πρασάς, μαθητής γυμνασίου Ζακύνθου. Προχωράμε. Τρίτο βραβείο. Εδώ έχουμε δύο μαθητές να ισοβαθμούν. Το περιβάλλον μου, ψευδόνυμο Λιτό, ονοματεπώνυμο Στραβοπόδη Μαριλένα, πρώτο δημοτικό σχολείο Κάμπου, Παναγιώτης Χιώτης. Φύση και περιβάλλον, ψευδόνυμο Πατάτα, ονοματεπώνυμο Σεμίρα Μίνα, Ζώτε, τρίτο δημοτικό σχολείο Ρίζας. Έπαινο λαμβάνουν. Ποίημα Ειρήνη, ψευδόνυμο Ευρυπίδης, ονοματεπώνυμο Κασελάς Ευρυπίδης Νικόλαος, μαθητής γυμνασίου Νέα Πέρα. Ας έκανε λάθος το εφόρ, τον τόνο. Ο Ευρυπίδης έχει γράψει εξίσου και ένα άλλο ποίημα, τη μόλυση. Είναι εξαιρετικό και το άλλο. Το
Ναι. Επειδή λείπει η υπογραφή της κυρίας Κλίδα, όσοι θέλετε μετά, στο τέλος, να σας τα υπογράψει. Ποίημα «Κάλεσμα της φύσης», ψευδώνυμο Σόλων, ονοματεπώνυμο «Ποταμί της Γιάννης», μαθητής γυμνασίου Σακίνθου. Ποίημα «Μητέρα», ψευδώνυμο «Πήγασος», ονοματεπώνυμο «Κύρκου Αρετή», μαθήτρια τρίτου γυμνασίου Ελευσίνα. Ποίημα «Ελευθερωμένη ελπίδα», ψευδώνυμο «Μύρτιδα», ονοματεπώνυμο «Καραγιάννη Νεφέλη», μαθήτρια γυμνασίου Νέα Πέραμος. Ποίημα «Η αγάπη της φύσης», ψευδώνυμο «Τριαντάφυλλο», ονοματεπώνυμο «Καμπέρο Γλουφατμέ», μαθήτρια τρίτου γυμνασίου Ελευσίνας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει τώρα. Ποίημα «Καιρωμένα δάκρυα», ψευδώνυμο «Καλλιόπη», ονοματεπώνυμο «Βλαχοπούλου Ελένη», μαθήτρια γυμνασίου Νέα Πέραμος. Ελευθερία, ψευδώνυμο Επαμηνώντας, ονοματεπώνυμο Σουμπότη Στεριανή, γυμνάσιο Φαρσάλων. Προχώρα. Καραβερβέρη Μαράγδα, γυμνάσιο Ελευσίνας. Παπαφιλόπουλος Λευτέρης, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Δρακόπουλος Γιάννης, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Κοκκόνη Μαρίζα, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Φάντης Φίλιππος, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Ψωμιάδη Αναστασία Μαρία, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Ειρήνη και Πόλεμος, ψευδώνυμο Ευτυχία, ονοματεπώνυμο Αμαρισία Αγγελοπούλου, ομάδα βιωματικής ποίησης, Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη. Θα το πάρει η γιαγιά. Θα το βρούμε, Αγγελοπούλου. Βγάτε έτσι να μας τα δείξεις, Στασία μου.
Είναι και πρόεδρος της Μαντολινάτας 1958, Αναστάσιος Λευτάκης. Περιβαλλοντική φροντίδα. Ήτανε Μαντολινάτα που ξεκινήσαμε όλα εμείς τα παιδιά. Κι εγώ. Βάζετε. Τα πας από εκεί να σου δώσουν ένα βιβλίο. Περιβαλλοντική φροντίδα, ψευδόνυμο Μαργαρίτα, ονοματεπώνυμο Γιάχα Σιντορέλα, Δημοτικό Σχολείο Γερακαρίων. Φεύγουμε, δεν είναι. Το περιβάλλον, ψευδόνυμο Πανδώρα, ονοματεπώνυμο Αμαρίλτα Ισουφάη, Δημοτικό Σχολείο Παντοκράτορα. Είναι κανένα άλλο παιδί, για να μην τρέχουμε. Είναι κανένα παιδί εδώ που περιμένει βραβείο, για να μην κάνουμε αναφορά. Πώς? Η Φανή Δέσποινα Βασιλιάδου. Φανή Δέσποινα Βασιλιάδου. Συγχαρητήρια. Και είναι και η Κοκκόνη Μαρίζα. Εντάξει. Ναι, ναι, και έλα, θα πάνει. Τα 10 πρώτα ονόματα. Τα 10 από την αρχή είναι η σπασμένη κούκλα. Μισό λεπτό, η σπασμένη κούκλα. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά, από παιδιά. Το Ειρήνη, ψευδόνυμο Καραϊσκάκης, είναι ο Διονύσιος Πλέσας. Προχωράμε. Το τρίτο είναι η Αριάδνη, δηλαδή Μιλωνά Μυρτό. Μιλωνά Μυρτό. Το τέταρτο είναι Γιαννουδάκος, Παντελέημον και Διονύσιος. Αυτοί οι δύο εκεί, τα παιδιά αυτά. Συγχαρητήρια και πάλι. Μπράβο. Μετά έχουμε το Λουίζες, Μαρία Λουίζα Πισκόπου. Η φύση του περιβάλλοντος Γεωργία Σκουμποτή, Χριστοδουλόπουλος Αλέξανδρος, επίσης ο κύκλος της φύσης και μετά το μυστικό των κοχυλιών. Προχωράμε. Ας είναι τώρα, περάσαμε. Ναι, μέχρι εδώ πάμε στους 10 όμως. Συγγνώμη, αφού δεν είναι εδώ, θα πάρουν άλλοι. Εδώ έχουμε δύο μαθητές στο περιβάλλον μου, δηλαδή Στραβοπόδη Μαριλένα Παναγιώτης Χιώτης. Πατάτα σε Μιραμίνα Ζώτε, Κασελάς Ευρυπίδης Νικόλας Κασελάς. Ποταμί της Γιάννης, Κύρκου Αρετή, είπε η μητέρα. Μύρτιδα, Καραγιάννη Νεφέλη, Ελευθερωμένη Ελπίδα. Καραγιάννη. Το πάρουμε, ναι, ναι. Το πάρουμε εμείς. Η αγάπη της φύσης, Καμπέρου Γλουφατμέ. Καιρωμένα δάκρυα, Βλαχοπούλου Ελένη. Ελευθερία, ψευδόνυμο Επαμεινώντα, Κουμποτή Στεριανή. Καραβερβέρη Μαράγδα, Γυμνάσιο Ελευσίνα. Παπαφιλόπουλο Λευτέρη, Γυμνάσιο Νέα Πέραμο. Ωραία. Πέρα. Δρακόπουλος Γιάννης, Γυμνάσιο Νέα Πέραμος.
Κοκκόνη Μαρίζα, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Φάντης Φίλιππος, γυμνάσιο Νέα Πέραμος. Ψωμιάδη Αναστασία Μαρία. Ελάτε όλα τα παιδιά και την καθηγήτρια να βγάλετε μια φωτογραφία.